καταφέρετε να δέσετε το χτύπημα σε μια περιφέρεια που και εσείς έχετε πει ότι είναι σε έκτακτη ανάγκη και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλη την κυβέρνηση. Δηλαδή, αναστέλλουμε έτσι πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία έγιναν με πολύ σκληρή δουλειά και τεχνηρίωση από τι προηγούμενε μηχανικέ αρχέ, εγώ με το αυτοδίκημα, αλλά και από την πολιτική παρέμβαση που χρειάζεται. Άρα νομίζω ότι αυτέ οι κινήσει δείχνουν ότι δεν έχουμε να αναμένουμε αυτό το περιβόητο ή την εικόνα πλησιακό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία που θα μας οδηγήσει στη νέα εποχή. Διότι τα βήματα που βλέπουμε της κυβέρνησης είναι να πάει όλο και πιο πίσω την περιφέρειά μας. Ακόμη αν θέλετε, σε θέματα της ανάπτυξης που είναι το ζητούμενο με το κλείσιμο των μονάδων για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, μια πρωτοβουλία που πάρθηκε από βουλευτές αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε υπάρξει και μια συνεννόηση μεταξύ μου και του φίλου Φάμελου στο να διεξαγόρουν να δουν διγενέα κίνητρα. Έτσι ώστε να έρθουν επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία για να αρχίσουμε σιγά σιγά σταδιακά δει και να αλλάζουμε τη μονοπαλιά και τη ΔΕΗ, τη Βούρα που έχουν και τα προβλήματα. Και η κυβέρνηση με το καλημέρι και όχι.